δεν περσεύει ούτε βόρεια τέλευκα. Τούτη την ώρα δεν περσεύει κανείς κι πεθαμένοι. Εκπρόσωποι του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκδήλωσή μας, στη συνέντευξη τύπου, βασικά για τον Αγώνα για την Ελευθερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκτελεστικό γενικό συντονιστή της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κύριο Μάρτον Σίμιτσεκ, και τον κύριο Κοντογιάννη, μέλος εκτελεστικής επιτροπής, για την σημερινή τους παρουσία. Τον κύριο Γιάννη Μπούγα, βουλευτή Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας και τέως υφυπουργό Ανάπτυξης, γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον περιφερειάρχη Στερεάδας Ελλάδας, τον Φάνη τον Εσπανό, τον δήμαρχο Δωρίδας, τον κύριο Καπετσόνη, αλλά και τον δήμαρχο Λαμίας, τον αγαπητό μας, τον Θήμιο τον Καραΐσκο, την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού, τον κύριο Γιάννη Μανανάντη, δήμαρχο Γραβιάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά μας έστειλε χαιρετισμό, την αντιδήμαρχο πολιτισμού τουρισμού του Δήμου Λαμίας, την κυρία Μαρία Ποντίκα, τον επικεφαλής του συνδυασμού στο Δήμο Δωρίδας, τον Τάσο το Φλόρο, τους αντιδημάρχους Δωρίδας, τον κύριο Παλασκόνη και τον κύριο Καραχάλιο, και τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού και πολιτισμού, τον κύριο Μπουρμά Ηλία, τον ειδικό γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Δρόσο Παρασκευά. Και δεν ξέχασα κανέναν. Πιστεύω ότι στο τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, τον συντονιστή γενικό διευθυντή του ΆΚΑ, ο οποίος μας παραχώρησε και το χώρο. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και για, για την αποτίμηση φόρου τιμής στους αγωνιστές του 21, τρεις ιστορικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, η Δωρική Αδελφότητα, ο Σύλλογος Αρτορτινών, ο Αθανάσιος Διάκος και ο Σύλλογος Λιδωρικίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους και διοργάνωσαν τον Αγώνα για την Ελευθερία, ο οποίος περιλαμβάνει δύο νέα αθλητικά δρόμενα που θα πραγματοποιηθούν την 21η και την 22η Αυγούστου στους νομούς Φωκίδας και Φθιώτιδας, εκεί που χτύπησε πραγματικά πολύ δυνατά η καρδιά της Επανάστασης του 21 και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του Αγώνα για την Ελευθερία. Ο Αγώνας για την Ελευθερία συμβολίζει την τεράστια υπερπροσπάθεια των αγωνιστών του 21 που ξεκίνησαν από τη Ρούμελη. Αναφέρω ενδεικτικά, γιατί είναι πάρα πολλοί όσοι έδωσαν το αίμα τους αυτόν τον αγώνα, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Γιάννη Μακρυγιάννη, τον Επίσκοπο Σαλώνων Ισαΐα, τον Δήμο Σκαλτσά, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Ιωάννη Γιάννη Γκούρα, τον Αντώνη Κοντοσόπουλο και πολλούς άλλους, με στόχο φυσικά και ιδανικό τους την ελεύθερη Ελλάδα. Αγωνιστές οι οποίοι δεν δίστασαν να διακινδυνεύσουν και να θυσιάσουν την ίδια τους τη ζωή προκειμένου να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Όλο αυτό το εγχείρημα, αυτός ο αγώνας για την ελευθερία, είναι όδος στον υπερθετικό βαθμό. Περιλαμβάνει δύο υπερμαραθώνιους αγώνες, συμμετέχουν υπεραθλητές μεγάλων αποστάσεων, είναι εμπνευσμένος, όπως υπόθηκε, από την υπερπροσπάθεια, την ηρωική αυτοθυσία των ηρώων του 21, αλλά όπως υποδηλώνει το όνομά του, και από τον διαρκή αγώνα του ανθρώπου για την ελευθερία σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Τα δύο αυτά δρόμενα αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα ενός πλέγματος εκδηλώσεων στη Στερεά Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Οι δύο αυτοί παράλληλοι υπερμαραθώνιοι αγώνες δρόμου διεξάγονται σε άσφαλτο και ακολουθούν τις εξής διαδρομές.
Η μία είναι η μεγάλη διαδρομή Αρτοτίνα Λιδωρίκη Λαμία, 100 μίλια, 162 χιλιόμετρα. Οι αθλητές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 21 Αυγούστου και θα τερματίσουν την Κυριακή στις 22. Είναι ο πρώτος υπερμαραθώνιος 100 μιλίων στην Ελλάδα σε άσφαλτο. Σημείο αφετηρίας στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Αρτοτίνας, στο οποίο μόνας ο Αθανάσιος Διάκος, και σημείο τερματισμού το Κενοτάφιο ή η πλατεία του Ήρωα στη Λαμία. Ο δεύτερος αγώνας είναι μικρότερη διαδρομή, 50 χιλιόμετρα, Γραβιά Λαμία, και θα διεξαχθεί στις 22 Αυγούστου. Στη δεύτερη διαδρομή, τη μικρότερη, δεν είναι και τόσο μικρή, το σημείο αφετηρίας είναι το ιστορικό Χάνι της Γραβιάς, όπου στις 8 Μαΐου του 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με μόνο 120 άνδρες νίκησε το στρατό του Ομέρ Βριώνη. Το σημείο τερματισμού είναι το κενοτάφιο και εκεί, του Οδιάκου στη Λαμία ή η πλατεία, ανάλογα με πώς θα οργανωθεί και η μεγάλη διαδρομή. Οι δύο ξεχωριστές αυτές αθλητικές εκδηλώσεις ξεχωρίζουν γιατί συμπυκνώνουν πραγματικά μοναδικά και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και την ιστορία, αλλά και την τουριστική προβολή σημαντικών αλλά και λιγότερων προβεβλημένων ιστορικών προορισμών και της Φωκίδας και της Φθιώτιδας. Με αφορμή τις δύο αυτές ιστορικές διαδρομές προβάλλεται φυσικά και το φυσικό κάλλος της περιοχής στον πυρήνα της στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά να πούμε είναι η λίμνη Μόρνου, είναι τα γέροχα βουνά μας, τα Βαρδούσια, η Ήτη, η Γκιώνα, ο Παρνασσός, Στόρος, Καλλίδρομο, περιοχές Νατούρα, ιδανικά πεδία δράσης για πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ταυτόχρονα προβάλλονται ιστορικές μονές, λαογραφικά μουσεία και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των δύο νομών της Ρούμελης. Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λαμιαίων και Δωρίδας. Μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή, την οποία πιστεύω να μην σας κούρασα, καλώ στο βήμα τους εκλεκτούς προσκεκλημένους να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό. Συγγνώμη, να δούμε. Θα ήθελα ο κύριος Σίμτσεκ να είναι εδώ. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα αρχίσω με τις προσφωνήσεις, γιατί τότε δεν θα είναι σύντομος ο χαιρετισμός, θα είναι μακρύς. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όλα τα άτομα τα οποία προσφώνησε η κυρία μου έδωσαν την εντύπωση, τη μοναδική εντύπωση, ότι όλος ο κόσμος είναι ενωμένος κάτω από αυτό το δρόμενο, που είναι αυτός ο μαραθώνιος, που είναι η δωρική αδελφότης μαζί με τους άλλους, έχουν όλοι μαζευτεί, ομονοήσει και γι' αυτό έχουν επιτύχει. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Επιτροπή, αρχικώς να ξεκινήσω με τους χαιρετισμούς της κυρίας Αγγελοπούλου, Προέδρου της Επιτροπής, η οποία βρίσκεται σε επίσκεψη και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα μαζί σας, αν και πολύ θα το ήθελε. Ο κύριος Κοντογιάννης, μέλος του εκτελεστικού, και εγώ είμαστε αυτοί που την εκπροσωπούν και εκπροσωπούν την Επιτροπή. Την πρόταση της δωρικής αδελφότητος την δεχθήκαμε αμέσως με μεγάλη χαρά. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πρωτότυπη. Διότι είναι ένα αθλητικό γεγονός το οποίο γίνεται μέσα σε ένα εξαιρετικό τοπίο, επισκεπτόμενο ιστορικά σημεία, τοπονύμια, τα οποία πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος να γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αν αυτός ο αγώνας μπορέσει να γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια και να αποτελέσει ένα γεγονός όχι μόνο για Έλληνες αθλητές αλλά και για ξένους. Οι ξένοι λοιπόν όταν θα ξεκινήσουν να ψάχνουν για αυτόν τον αγώνα θα μπορούν να ανακαλύπτουν και την ιστορία που είναι πίσω από κάθε τοπονύμιο και πίσω από αυτόν τον αγώνα. Αυτό νομίζω είναι μία επιδίωξη η οποία μπορεί να γίνει επιτυχία και μπορεί να γίνει οργανωτικά από εσάς, διότι είσαστε όλοι μαζί και διότι αποδείξατε με τη σημερινή οργανωτική σας δυνότητα αλλά και με την έμπνευση που είχατε να γίνει αυτός ο αγώνας, νομίζω ότι είναι κάτι απολύτως εφικτό.
τελειώνω για να μην σας ζαλίσω άλλο. Η Επιτροπή έχει 394 προτάσεις δράσεις σαν τη δικιά σας, όχι του ιδίου περιεχομένου, αλλά δράσεις οι οποίες αφήνουν ένα μελλοντικό αποτύπωμα. Από αυτές 93 έχουν γίνει ήδη, 57 είναι σε εξέλιξη και 188 θα γίνουν από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου, όπου κλείνουμε τα βιβλία και πάμε σπίτια μας ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και στο επανειδήν για την επόμενη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σίμιτσεκ και καλούμε τον κύριο Γιάννη Μπούβα, τον βουλευτή Φωκίδας. Κύριε Γαζή, πρέπει να μας καλέσετε να δηλώσουμε συμμετοχή για τον υπερμαραθώνιο. Εδώ σας θέλω. Οι παρευρισκόμενοι. Καλησπέρα σας. Θα παραλείψω και εγώ τις προσφωνήσεις, άλλωστε τις ανέφερε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και όσους παρευρίσκονται στην απόψινή βραδιά η κυρία Γαζή. Θα ήθελα να πω ειλικρινά ότι είμαι πολύ συγκινημένος απόψε και είμαι πολύ συγκινημένος διότι παρακολούθησα αυτή την πρωτοβουλία από τότε που πρωτογεννήθηκε. Από την ιδέα, την έμπνευση που είχαν οι πρόεδροι των τριών ιστορικών σωματείων της περιοχής μας και η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και οστά. Σήμερα την παρουσιάζουμε και σε λίγες μέρες θα δούμε και την υλοποίησή της. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά και αγαπούν τον τόπο τους μπορούν με ιδέες αλλά και με την δική τους προσωπική προσπάθεια να κάνουν πράξη τα οράματά τους, βοηθώντας την ανάδειξη του τόπου τους και συμβάλλοντας στην, θα έλεγα, στην ιστορική μνήμη, στην διατήρησή της και στην διάδοσή της. Διότι το 2021 με τέτοιες δράσεις τιμάμε μια μεγάλη επέτειο, την απελευθέρωσή μας. Τιμάμε τα 200 χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους και αναστοχαζόμαστε τι πετύχαμε από τότε που ζήσαμε σαν ελεύθεροι Έλληνες μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε στην πρωτοπορία του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε και να διαδώσουμε τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία οι προγονείς μας αγωνίστηκαν, πάλεψαν και τελικά πέτυχαν. Ο αγώνας αυτός είναι ένας υπερμαραθώνιος. Δείχνει πράγματι την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι αγωνιστές του 1821. Θέλει ο υπερμαραθώνιος ψυχικό σθένος, μεγάλες πνευματικές αλλά και σωματικές αντοχές. Και αυτά πρέπει να διαθέτουν και οι σύγχρονοι αθλητές όπως διέθεταν στον μέγιστο βαθμό οι αγωνιστές του 1821. Μέσα από αυτό το γεγονός, από αυτή την δράση, θα αναδειχθούν εμβληματικοί τόποι της Φωκίδας και της Φθιώτιδας. Τόπιο που χύθηκε το αίμα για την ελευθερία. Μεγάλα ιστορικά γεγονότα και μεγάλες προσωπικότητες του αγώνα του 21 γεννήθηκαν, έδρασαν στην Φωκίδα και στην Φθιώτιδα. Εκεί ήταν η άλωση του πρώτου κάστρου που έπεσε στα ελληνικά χέρια, του κάστρου των Σαλώνων. Γεγονότα σημαντικά, γεγονότα τα οποία ίσως έχουν αμβληθεί στην ιστορική μνήμη. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσω τέτοιων γεγονότων και δράσεων να τα ξαναζήσουμε, να τα ξαναθυμηθούμε και να τα γνωρίσουν οι νεότεροι. Επίσης θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελλάδα 2021, διότι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία, αντιλήφθηκε την καινοτομία της και την ενέταξε στις δράσεις υπό την αιγίδα της. Και όλους βεβαίως όσοι συνέδραμαν στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Και όχι μόνο υλικά, αλλά υλικά και υποστηρικτικά. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι ο αγώνας αυτός θα στεφθεί με επιτυχία και θα αποτελέσει ένα γεγονός το οποίο θα καταγραφεί ως γεγονός το οποίο περιοδικά θα διεξάγεται στην Φωκίδα και στην Φθιώτιδα, δηλαδή στην Ρούμελη, στην καρδιά της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία εύχομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαιρετισμό και θα θέλαμε τον κύριο Φάνη Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, να μας πει τη δική του άποψη για τα τεκτενόμενά μας. Για να πω τη δική μου άποψη, θα δανειστώ μια ξένη σοφή φράση. Κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να είναι μεγάλο.
Μελίνα Μερκούρη. Πολύ σοφό και πραγματώνεται τη συνολότητά του σε αυτή τη δράση που βλέπουμε σήμερα. Μεγάλος προς τη σύλληψη, μεγάλο ως προς την προσπάθεια που θα απαιτηθεί από τους συμμετέχοντες, μεγάλο και ως προς την ίδια τη διοργάνωση, και αυτό είναι ένας λόγος για να σταθούμε όλοι φορείς δίπλα σας ψυχήτη και σώματι. Στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, μέσα στο χαρτοφυλάκι των επαιτειακών μας δράσεων, επιλέξαμε μέσα από μια διαπαραταξιακή επιτροπή να συμφωνήσουμε, να στηρίξουμε και δράσεις διοργάνωσης άλλων φορέων. Δεν θυμάμαι, Κατερίνα και Παρασκευά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, να έχουμε συμφωνήσει σε κάτι τόσο γρήγορα, πλην όμως όχι βιαστικά, όσο στο να στηρίξουμε τον αγώνα για την ελευθερία. Γιατί η Δωρική Αδελφότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου, αλλά και ο Σύλλογος Αρτοτινών Αθανάσιος Διάκος, ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις ενώνουν σε κάτι που δεν έχετε μόνο για να θυμίσει, αλλά έρχεται και για να κοιτάξει μπροστά. Να κοιτάξει το μέλλον, να μείνει ως μια παρακαταθήκη που συνδυάζει, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά και τον αθλητισμό και βέβαια την ξεχωριστή φύση. Τα μοναδικά βουνά της Ρούμελης, από την Αρτοτίνα στη Λαμία και τη Γραβιά και πίσω. Αυτά που εμείς τα ξέρουμε και τα χαιρόμαστε και που όμως είναι ευθύνη μας να τα γνωρίσουμε και σε όλο τον κόσμο. Δεν στεκόμαστε λοιπόν τόσο ή μόνο δίπλα σας με τους πόρους της περιφέρειας, όσο στεκόμαστε με την ψυχή μας. Και αυτό εκφράζει το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, μαζί με την ευχή για μια λαμπρή διοργάνωση που, όπως όλα δείχνουν, έτσι προαλήφεται. Σημαντική σαφέστατα η στήριξη της Επιτροπής Ελλάδα 2021, όπου δίνει και πραγματικά το μέγεθος και την αξία της διοργάνωσης. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους μας, καθώς αισθάνομαι ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που τη μοιραζόμαστε και όλοι μαζί θα τη χειροκροτήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη, και καλούμε τον Δήμαρχο Λαμίας, τον κύριο Θήμιο Καραΐσκο, να κάνει χαιρετισμό. Εκλεκτή προσεκλημένη, αποφεύγω και εγώ τις προσφωνήσεις χάρη συντομίας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδιοργανωτές, με ιδιαίτερη χαρά εμείς στο Δήμο Λαμιαίων συμμετέχουμε στη διεξαγωγή του υπερμαραθωνίου Αγώνας για την Ελευθερία, ενός νέου ιστορικού χαρακτήρα μαραθωνίου που τοποθετεί τα ιστορικά μας ιδιαίτερης ομορφιάς το πόσημα στις σημαντικότερες και πλέον γνωστές διαδρομές του κόσμου, ενός υπερμαραθωνίου που θεωρείται από τους πλέον άρτια οργανωμένους αγώνες δρόμου παγκοσμίως και είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, για τους αρχαίους Έλληνες, ο αγώνας δρόμου ήταν το σπουδαιότερο και το πιο δημοφιλές άθλημα. Τώρα αποκτά μια νέα θεματική σημασία που συνδέει το αρχαίο αυτό αγώνισμα με την νεότερη ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί δρομείς, ένας υπερμαραθώνιος αγώνας δρόμου αποτελεί από μόνος του μια υπέρβαση. Το ίδιο ισχύει και με τον αγώνα για την ελευθερία. Την υπέρβαση του αθλητή που καλείται να διανύσει 100 μίλια, 162 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την Αρτοτίνα και μέσα από μια διαδρομή η οποία διατρέχει τα ελατοδάση των Βαρδουσίων, της Γκιώνας και της Σίτης, τη λίμνη του Μόρνου, τα χωριά των αγωνιστών και των ηρώων μας και τον κάμπο της Λαμίας και καταλήγει στο κέντρο της πόλης μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε μια επανάσταση υπερβατική, παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τους αγώνες των λαών για την ελευθερία μας. Από αυτή την υπέρβαση εμπνεόμαστε διαχρονικά μέχρι σήμερα. Από αυτά τα ιδεώδη της ελευθερίας και της αλληλεγγύης παραδειγματιζόμαστε. Συμπράττουμε και εμείς, ώστε ο αγώνας για την ελευθερία να αποτίσει φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης, επιφανής αλλά και αφανής, με την ευχή και την ελπίδα η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει την αρχή ενός νέου θεσμού και μιας καθολικά βιωματικής εμπειρίας που θα θυμίζει κάθε χρόνο ότι η υπέρβαση εκείνη των προγόνων μας υπήρξε γέννημα αυτού του υπέροχου τόπου, του τόπου μας. Θα τρέξουμε με περηφάνεια και συγκίνηση, καθώς
αναπόσπαστο μέρος της τόσο σημαντικής αυτής διαδρομής αποτελούν και οι περιοχές της Σαλαμάνας και της Λαμίας, της πόλης μας. Ο τόπος της θυσίας του Αθανασίου Διάκου, δίπλα στο Σπερχαιό ποταμό, αλλά και η πόλη της Λαμίας, η αρχόντισσα της Ρούμελης, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούν πολλοί. Μια πόλη με διάσπαρτα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς για τους δημότες μας, αλλά και τους επισκέπτες μας. Με το κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου, αλλά και την ομώνυμη πλατεία στο κέντρο της πόλης, να αποτελούν το σημείο τερματισμού του εμβληματικού αυτού αγώνα. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αγώνας για την ελευθερία έχει ξεχωριστή σημασία για όλους εμάς τους δημότες του Δήμου Λαμιαίων. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους εργάστηκαν για τη διοργάνωση του αγώνα αυτού και θέλω να δηλώσω ότι στο Δήμο Λαμιαίων είμαστε έτοιμοι για τη διεξαγωγή του αγώνα και πάντα θα στηρίζουμε προσπάθειες που αναδεικνύουν τις αξίες και τα ιδεώδη που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες και ως Ρουμελιώτες. Απομένει τώρα η συμμετοχή. Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε, είτε τρέχοντας, είτε να βιώσετε την ομορφιά αυτού του αγώνα, είτε βοηθώντας εθελοντικά τη διοργάνωσή του. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και παρακαλούμε και τον Δήμαρχο Δωρίδα, τον Γιώργο τον Καπετσόνη, με τη σειρά του. Καλησπέριζω όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μιας είπε ευχαριστώ, να πω ευχαριστώ στους διοργανωτές. Θα τα πω σε τίτλους γιατί πολλά έχουν υποθεί να μην γινόμαστε κουραστικοί. Ευχαριστώ στους διοργανωτές, ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες στο Δήμο που αγκάλιασαν την προσπάθεια από την πρώτη αναφορά που έγινε και είναι από τις περιπτώσεις αυτές που ομονοήσαμε και μας βοήθησε να πάρουμε αποφάσεις απολύτως ομόφωνες που ενεθάρρυναν όλη την προσπάθεια. Ευχαριστώ τους φορείς που δεν ήταν μέσα στη Δωρίδα, όπου και την Περιφέρεια και το Δήμο Λαμιαίων, αλλά και τα Υπουργεία και όλους που αγκάλιασαν την προσπάθεια και βέβαια την Επιτροπή Ελλάδα 2021 που αγκάλιασε, όπως είπε ο κ. Σίμιντσεκ, από την πρώτη στιγμή μια τόσο σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστώ όσους εργάστηκαν και θα εργαστούν για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους θα συμμετέχουν στον αγώνα, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει μια δυσκολία και έχει την ιδιαίτερη σημασία επειδή θα γίνει πρώτη φορά τέτοιου είδους αγώνας. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες για τα πρώτα ραντεβού που έγιναν πριν από ένα χρόνο περίπου στην πρώτη ιδέα της διοργάνωσης αυτού του αγώνα. Διάκος. Θα λέω σε τίτλους, χωρίς να αναλύω κάτι, πόσο ισχυροί συμβολισμοί είναι από μόνα τους τα ονόματα, οι ονομασίες. Καρδιά της Ρούμελης και Φωκίδα και Φθιώτιδα. Διάκος. Περιβάλλον. Τουριστική προβολή. Αγώνας. Ελευθερία. Όλα τα παίρνουν μέσα, αυτός ο αγώνας συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις έννοιες. Υπερπροσπάθεια. Δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Υπερπροσπάθεια των διοργανωτών. Αυτός ο μαραθώνιος, για αυτούς τους, το υπερμαραθώνιος για τους αγωνιστές, για αυτούς που θα πάρουν μέρος, ήταν ένας άλλος μαραθώνιος, αυτό τουλάχιστον διέκρινα από τη μεριά μου, στο να πετύχει αυτή η διοργάνωση. 100 μίλια η μεγάλη διαδρομή, 100 ραντεβού, 100 διεργασίες που έπρεπε να γίνουν, 100 δυσκολίες ίσως είχε η Επιτροπή και οι διοργανωτές μέχρι τώρα. Όλα αυτά, γιατί τα λέω, μαζί με το πρωτότυπο του πράγματος και της ιδέας, ήταν αυτά που με δέσμευσαν από την πρώτη στιγμή να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δημιουργήσε μια υποχρέωση. Δεν μπορούσαμε να μην παρά να βοηθήσουμε και το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή και θα εξακολουθούμε να το δηλώνουμε και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Πίσω από όλα αυτά, τρεις ιστορικότατοι σύλλογοι της Δωρίδας. Πώς να μην που συνεργαζόμαστε και σε τόσους άλλους τομείς. Άρα όλες οι προϋποθέσεις, όλες οι προοπτικές ήταν θετικές. Δύσκολος ο αγώνας, η διοργάνωση. Σε πολύ καλά χέρια, με τον Λουκά τον Μπρατήλα και την ομάδα του Τύχιο Ρέις, που έχουν τεράστια εμπειρία. Ξέρουμε λοιπόν, τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα από την αρχή, ότι όσο δύσκολο κι αν είναι, θα έχει αίσιο τέλος και καλό αποτέλεσμα. Και σε αυτό ευελπιστούμε και σε αυτό θα επενδύσουμε ακόμα ό,τι χρειαστεί. Και ένα τελευταίο.
Το θέμα για μας είναι τι θα μείνει από αυτό. Πώς θα είναι. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Σίμιτσεκ στο δικό του χαιρετισμό. Του χρόνου πώς θα είμαστε εδώ ή σε 2 χρόνια. Που είναι καλή ιδέα. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε μαζί σας αυτά. Πώς θα το κάνουμε και πώς θα το ξανακάνουμε. Πώς θα το καθιερώσουμε. Τι θα μείνει ως αποτύπωμα για την περιοχή, για όλες τις περιοχές αυτές, που δεν χρειάζεται πάλι να τις περιγράψω ή να αναλύσω οτιδήποτε περαιτέρω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Οι διαδρομές, όσοι πάρετε μέρος στο τρέξιμο, αλλά και όσοι θα είστε από κοντά σαν δημοσιογράφοι ή σαν παρατηρητές, υποστηρικτές, να έχετε μπλοκάκια σημειώσεων κοντά και καλά κινητά για φωτογραφίες, άπειρες οι συγκινήσεις, άπειρες οι ομορφιές που θα δείτε. Και να πω και κάτι ακόμα, ένα τελευταίο. Έχει πολλές ανηφόρες και πολλές κατηφόρες, μη φοβάστε. Να πάρετε μέρος στα χιλιόμετρα, θα είναι δροσερά τα μέρη, τα τοπία. Πολύ δροσερά είναι τα μέρη εκεί. Εγώ δεν θα μπορώ να πάρω μέρος, με συγχωρείτε, αλλά για εσάς όλους είναι καλά να πάρετε μέρος και στον αγώνα. Καλή επιτυχία σε όλους και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, ειδικά για την προτροπή να πάρουμε μέρος στον αγώνα. Κυρία Μπατζαλή, θα θέλαμε περιφερειακή σύμβουλος, η κυρία Κατερίνα Μπατζαλή, να μας πείτε κι εσείς 2 λόγια. Θα ήθελα να είχα την δυνατότητα να ανακοινώσω τη συμμετοχή μου. Μετά. Αφήστε όμως λιγάκι να το σκεφτώ. Μάλλον για τα 20 χιλιόμετρα αυτά, τη μικρή διαδρομή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητή σύλλογη, συντονίστρια, θα θέλαμε ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, το εξέφρασε και ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Φάνης Πανός, να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί μας δώσατε μία ιδέα ουσιαστική που συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία, το περιβάλλον, την κοινή προσπάθεια. Οι οποίες κοινές προσπάθειες είναι μαραθώνιες και υπερμαραθώνιες, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι η ιστορία του 1821 μας διδάσκει ότι οι μαραθώνιες προσπάθειες είναι στο DNA της χώρας μας, του λαού μας, των πολιτών μας. Αυτό λοιπόν το ορόσημο πρέπει να το στηρίξουμε και μάλιστα αυτό το οποίο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα πρέπει να μας προβληματίσει πώς θα βρούμε τη δυνατότητα της συνέχισης αυτής της δραστηριότητας, η οποία θα σηματοδοτεί μια πολιτιστική, αθλητική δραστηριότητα στην περιφέρειά μας. Προσωπικά και εκ μέρους και υποθέτω και όλων μας, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή προσπάθεια και να ξέρετε ότι η επιτυχία τώρα είναι στα χέρια σας. Είσαστε εσείς που θα δώσετε το πράσινο φως σε μας για τη συνέχιση αυτού του αγώνα, του μαραθώνιου αγώνα για τη στερεά Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Δρόσος Παρασκευάς είναι περιφερειακός σύμβουλος. Θα χαιρετήσω. Δεν χρειάζεται να προσφωνήσω, τα έχετε πει όλα. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι όταν λειτουργούμε ενωμένα και σαν παρέα, δεν θα πω σύλλογοι, δεν γίνεται. Αν δεν είσαι παρέα, αν δεν είσαι φίλος, αν δεν το νιώθεις αυτό που κάνεις, αν δεν έχεις το μικρόβιο, δεν γίνεται τίποτα. Γιορτάζουμε και χάρη σε αυτή την παρέα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης. Η ευχή μου από εδώ είναι 200 χρόνια Ελλάδα, μια αιωνιότητα Ελλάδα. Να μην αλλάξει ποτέ. Αυτή η εκδήλωση που την σκέφτηκε αυτή η παρέα, θα μου επιτρέψετε να σας λέω παρέα και όχι σύλλογος. Αυτή η παρέα με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, με πάρα πολλά, υλοποιείται. Θα ήθελα να μην την πω πρόταση, να πω τη σκέψη μου και να δηλώσω εθελοντής. Φανταστείτε, όχι από τώρα, σε 2 χρόνια, να πάρει διεθνές χαρακτήρα αυτός ο μαραθώνιος, να έρθουν αθλητές Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Αϊτή, Κένια, λέω τις χώρες επειδή έχουν μια παράδοση, Αμερική, και να γνωρίζει ο αθλητής για ποιον ήρωα έτρεξε και να πάει να το πει στη νεολαία της πατρίδας του και να φανεί το μεγαλείο της Ελλάδας, το μεγαλείο της Ρούμελης, το μεγαλείο της Φωκίδας. Πόσο μεγάλο πράγμα θα ήταν αυτό.
Δεν θα πω πολλά γιατί η εκδήλωση είναι μεγάλη και πρέπει να προχωρήσει. Θέλω όμως να δώσουμε όλοι το πιο ζεστό μας χειροκρότημα για αυτή την παρέα, για αυτό το σύλλογο και για όλους αυτούς που έτρεξαν να υλοποιήσουν εν μέσω πανδημίας αυτή την εκδήλωση. Από καρδιά σας ευχαριστώ και δηλώνω εθελοντής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παρασκευά. Και θα πρέπει να καλέσω τον κύριο Μιχάλη Δρίτσα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας. Η Δωρική Αδελφότητα είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 1906 στην Αθήνα, όταν εμπνευσμένοι ανιδιοτελείς και αχνοί Έλληνες με καταγωγή από την τότε επαρχία Δωρίδας, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα κοινοφελές και πρωτοπόρο για εκείνη την εποχή σωματείο, με στόχο να υποστηρίξει ενεργά και να συνδέσει τους Δωρείς που μετοικούσαν στην πρωτεύουσα 115 χρόνια μετά. Η Δωρική Αδελφότητα έχει μετεξελιχθεί μετά από 115 χρόνια σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό φορέα, αποτελώντας πλέον το συνεκτικό ιστό των απανταχού Δωριαίων. Διοργανώνει μοναδικές ιστορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναδεικνύει την περιοχή και συμβάλλει στην υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων προς την πολιτεία. Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκλεκτούς καλεσμένους για την παρουσία τους σήμερα που μας τιμάει ιδιαίτερα. Η εισαγωγή της κυρίας Γαζή ήταν πάρα πολύ σωστή. Πραγματικά ο Σύλλογος της Δωρικής Αδελφότητας είναι ένας ιστορικός σύλλογος με πολύ μεγάλο έργο, τόσο στην Αττική που άρχισε την δραστηριότητά του για να βοηθήσει τους Δωρείς που ήρθαν εδώ, αλλά και στην επαρχία της Δωρίδος ταυτόχρονα. Σήμερα πλέον έχει μετεξελιχθεί σε ένα πολύ σύγχρονο σύλλογο. Κάνει όλες τις εκδηλώσεις που προβλέπονται για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, του πλούσιου, της περιοχής, αλλά παράλληλα έχει και μια προσπάθεια για να αφήσει ένα αποτύπωμα αναπτυξιακό. Κάνουμε κάθε 3 χρόνια ένα αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο αφήνει πρακτικά και δίνει κατευθύνσεις ή, αν θέλετε, παροτρύνσεις στην πολιτική ηγεσία, αλλά και φυσικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από 2 χρόνια, κάναμε στην Αρτοτίνα το συνέδριό μας, όπου εκεί ήρθαμε πολύ κοντά με το Σύλλογο των Αρτοτινών για να πετύχει αυτό το συνέδριο. Και εκεί ανταλλάξαμε μια ιδέα που είχε ο πρόεδρος της Τουρκικής Αδελφότητας, ο κ. Γιάννης Μπαλατσούρας, να κάνουμε κάποιον αγώνα που να τιμά την περιοχή, ένα ημερομαραθώνιο με αφορμή τον Αθανάσιο Διάκο, που γνωρίζουμε όλοι ότι μόνασε στο μοναστήρι της Αρτοτίνας, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αυτό το αγκάλιασε ο Σύλλογος των Αρτοτινών. Μετά αυτή η ιδέα αγκαλιάστηκε και από τον Σύλλογο του Λιδωρικίου. Και όντας ένα κρίσιμο σταυροδρόμι των 200 χρόνων από το 1821 και γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή περίμενε προτάσεις από διάφορους φορείς, είπαμε να δοκιμάσουμε και να κάνουμε κι εμείς μια αίτηση. Τέτοια εποχή, λοιπόν, τέτοιες μέρες, γράφαμε. 21 Ιουλίου. Σωστό. Γράφαμε, σβήναμε, σαν τους μαθητές που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Στείλαμε λοιπόν την αίτησή μας στις 12 παρά 1, αν θυμάμαι καλά, πάτησα το Enter. Και είδαμε μετά από λίγους μήνες ότι είχε καταρχήν θετική εισήγηση. Αυτό μας έδωσε πτερά στα πόδια και στην ψυχή. Πήγαμε στον Δήμαρχο Δωρίδος, στον Δήμο Λαμβιέων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στον βουλευτή μας, τους εξηγήσαμε ποιο είναι το όραμά μας και αυτό που πριν από 3-4 χρόνια φαινόταν ουτοπικό, άρχισε σιγά σιγά να αποκτά σάρκα και οστά. Είχαμε και έναν ακόμα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι και θέλω να το πω. Είναι ανάμεσά μας ο κύριος Ρούμπας, ο οποίος είναι διοργανωτής αγώνων ορεινού τρεξίματος στην Δωρίδα, στην Παρνασίδα. Έχει αφήσει ένα αποτύπωμα πολύ δυνατό σε αυτόν τον τομέα και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο με το χρόνο χτίζει πάνω σε αυτό. Οπότε, βλέποντας γενικότερα ότι η περιοχή αρχίζει να γίνεται πόλος έλξης, αυτό ήταν για μας ένα πολύ θετικό σημάδι ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η συνεργασία των τριών συλλόγων στηρίχθηκε σε αυτό που λέει ο Μακρυγιάννης, ο οποίος κατάγεται από τη Δωρίδα. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Δεν είχαμε τίποτα να μοιράσουμε. Αντίθετα, βάλαμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ ουσιαστικά για να ανακοινώσουμε επίσημα πλέον την έναρξη της επικοινωνίας αλλά και της προετοιμασίας της επίσημης, να το πούμε. Φυσικά έχει προηγηθεί ένας μεγάλο χρονικό διάστημα που παρά την πανδημία φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα μας τα πει και ο κύριος Πρατήλας μετά, δεν θα ήθελα να του πάρω το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και πάλι όλους όσοι βοήθησαν για να είμαστε εδώ σήμερα μαζί και να είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχία του αυτού του αγώνα. Και είμαστε σίγουροι ότι θα πάει και καλά και θα επαναληφθεί και στο μέλλον. Θα αφήσει μια πραγματική παρακαταθήκη. Ευχαριστούμε κύριε Δρίτσα.
Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Αρτωτινών Αθανάσιος Διάκος ιδρύθηκε το 1948 από τον καπετάν Κόρακα το Μακεδονομάχο, Βασίλη Σταυρόπουλο. Πρόκειται οπωσδήποτε για έναν ιστορικό φυσικά σύλλογο που σκοπό έχει την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρτωτίνας. Η κυρία Εφη Κάπα, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του συλλόγου, θα μας παρουσιάσει τα πεπραγμένα του. Καλησπέρα και από μένα. Ο Αγώνας των 100 Ομιλίων έχει κίνηση ένα πανέμορφο και ιερό χώρο και ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά. Το μοναστήρι του Αγίου Ιάννου του Προδρόμου, που είναι χτισμένο το 1728, εκεί που μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος και σώζεται το κελί του. Εκεί που γιορτάστηκαν και τα 100 χρόνια από την Επανάσταση, όπως μαρτυρεί και η μαρμάρινη πλάκα που θεμελίωσε το τότε κυβερνητικό κλιμάκιο το 1930 στους εορτασμούς. 100 χρόνια μετά έχουμε τη χαρά με την αιγίδα της Επιτροπής του 21 να ξαναγιορτάσουμε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, τον Αγώνα για την Ελευθερία. Δεύτερη πλάκα περιμένουμε. Η Αρτωτίνα, γνωστή ως και το καπετανοχώρι της Ρούμελης, έδωσε στην Επανάσταση τους περισσότερους αριθμητικά ήρωες που έδρασαν σε Φωκίδα και Φθιώτιδα και όχι μόνο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει από αυτή τη γιορτή. Ο Σύλλογος των Αρτωτινών, Αθανάσιος Διάκος, κάθε χρόνο με τα διάκια τιμά τους αρτωτινούς ήρωές της. Φέτος τιμά όλους τους ήρωες που έδρασαν στη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στους ήρωες της Επανάστασης και οι αθλητές μας θα τρέξουν για το ιδανικό της ελευθερίας σε μια πανέμορφη διαδρομή γεμάτη από ιστορικά γεγονότα, μνήμες, μάχες, νίκες, πόνο, δόξα. Αυτό το συγκλονιστικό πάντρεμα της ιστορικής μνήμης και της παράδοσής μας, μετουσιωμένη σε έναν αγώνα δρόμου, είναι αυτό που οραματίστηκαν οι τρεις συλλογοί μας. Και σήμερα βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά με τη βοήθειά σας. Τη βοήθεια των χορηγών, των αθλητών, των εθελοντών, των δημοσιογράφων. Η διαδρομή είναι πανέμορφη, αλλά και γεμάτη από ιστορικά γεγονότα, προτρέποντας τους αθλητές να αγωνιστούν για ένα μεγάλο ιδανικό, διαχρονικό, την ελευθερία. Αγώνας για την Ελευθερία, ένας υπερμαραθώνιος που έχει στόχο να προβάλλει τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Φωκίδας και της Φθιώτιδας, να θυμίσει τη λαμπρή ιστορία τους και μέσα από την προβολή τους να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό οι ομορφιές του τόπου μας. Μέρη παρθένα που προσφέρονται για αθλητικό και εναλλακτικό τουρισμό. Στόχος όλων μας να καταφέρουμε με την επανάληψή του κάθε 2 χρόνια να καθιερωθεί στο καλεντάρι των μεγαλύτερων διοργανώσεων παγκοσμίως και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πρώτη συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε την προσπάθειά μας και σας περιμένουμε όλους είτε στην εκκίνηση, είτε σε κάποιο από τα πανέμορφα χωριά μας, κατά μήκος της διαδρομής, είτε στον τερματισμό στην πολύ φιλόξενη πόλη της Λαμίας. Σας ευχαριστώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου είναι σύλλογος, ας το πούμε, νέας γενιάς. Της νέας γενιάς των συλλόγων. Ιδρύθηκε το 1972 και σε αντίθεση με τους δύο προαναφερθέντες συλλόγους που έχουν έδρα την Αθήνα, η έδρα του είναι το Λιδωρίκι και που είναι και η έδρα του Δήμου. Η κυρία Άργυρο Λαγκουράνη είναι η πρόεδρος του συλλόγου και θα ακούσουμε τι θα μας πει. Και εγώ με τη σειρά μου, ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ πολύ για τη τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Καθώς επίσης και όλους όσους βοήθησαν να φτάσουμε ως εδώ σήμερα. Ο Σύλλογός μας διακρίνεται, σύμφωνα με την έξωθεν καλή μαρτυρία, για τις αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις με άξονα την παράδοση και την ιστορία της περιοχής μας. Με το χορευτικό τμήμα μας, καθώς και με το τμήμα παραδοσιακής χοροδίας, συμμετέχουμε σε διάφορα πολιτιστικά δρόμενα ανά την Ελλάδα, προάγοντας την πολιτιστική κληρονομιά μας. Ζώντας 365 μέρες το χρόνο σε αυτή την περιοχή, γνωρίζουμε και γευόμαστε όλες τις ομορφιές της. Μέσα από τον Αγώνα για την Ελευθερία, θέλουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας, συμβάλλοντας με πλήθος εθελοντών, πλαισιώνοντας με την γνήσια φιλοξενία μας, με πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων πριν, στη διάρκεια και μετά το πέρας του αγώνα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Τεχνικός σύμβουλος του αθλητικού event είναι ο κύριος Λουκάς Πρατήλας.
έμπειρος τεχνικός διευθυντής αγώνων τρεξίματος και επιστοποιημένος εκπαιδευτής ορειβασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης. Ο κύριος Πρατίδας φέρει πολλές διακρίσεις στον αθλητισμό, σαν δρομέας υπερμαραθωνίων, σαν ποδηλάτης και ειδικό στα ορεινά αθλήματα, όπου μεταξύ άλλων διακρίθηκε πετυχαίνοντας την υψηλότερη ελληνική ανάβαση ορειβατικού σκι. Κύριε Πρατίδα, θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή για να ξέρουμε και πώς θα τρέξουμε. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαστε εδώ απόψε. Θα σας κάνω μια παρουσίαση. Θεωρητικά είμαι τεχνικός διευθυντής, αλλά εγώ νιώθω αθλητής, δεν νιώθω τεχνικός. Αυτά που θα σας πω, αν ήταν νούμερα για τον αγώνα και υψομετρικά διαγράμματα κτλ., μάλλον δεν θα σας αφορούσαν. Αυτά αφορούν τους αθλητές. Και οι αθλητές δεν είναι απόψε εδώ. Οι σύλλογοι επέμεναν να στείλουμε καλέσματα στους αθλητές. Οι αθλητές δεν είναι εδώ γιατί αυτή τη στιγμή κάνουν προπόνηση. Γιατί αν δεν κάνεις προπόνηση, δεν μπαίνεις στον αγώνα. Είναι ένας εδώ μαζί μας, είναι ο Θωμάς ο Ρούμπας, αλλά είναι τραυματίας, γι' αυτό δεν κάνει προπόνηση. Λοιπόν. Ναι, όταν έχεις να τρέξεις 160 χιλιόμετρα, θες πολύ προπόνηση. Θες τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα και για πολλούς μήνες. Θα ξεκινήσω λοιπόν την παρουσίαση. Θα δείξω κάποια πράγματα εν συντομία τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά θέλω να μπούμε λίγο στο βίωμα. Πώς νιώθει ο αθλητής, τι είναι να τρέξει 160 χιλιόμετρα. Οι αγώνες μας είναι αυτοί που προαναφέρθηκαν κτλ. Οι ώρες δείχνουν ενδεικτικά ότι για το μεγάλο αγώνα το όριο αποκλεισμού για τον τελευταίο αθλητή είναι 27 ώρες. Ο πρώτος αθλητής κάνει 13 ώρες, χοντρικά τώρα, έτσι δεν είναι ακριβώς το πώς θα κάνει, εξαρτάται και ποιος θα είναι ο αθλητής που θα έρθει ο καλύτερος. Ο τελευταίος όμως κάνει 27 ώρες. Για όσους αναρωτιούνται, είναι non-stop αγώνας. Τρέχεις και τη νύχτα. Ξεκινάς στις 2 το μεσημέρι και ο τελευταίος θα τερματίσει την Κυριακή το απόγευμα στη Λαμία. Δεν σημαίνει ότι θα τρέχει συνέχεια, μπορεί να περπατήσεις και κάποια μέτρα, αλλά γενικώς επειδή είναι αγώνας σε άσφαλτο, γενικά τρέχεις. Έστω και με ένα αργό ρυθμό, τζόκινγκ που λέμε. Στην αρχή μπορεί να μην είναι τζόκινγκ, αλλά όσο περνάνε τα χιλιόμετρα γίνεται αργός ο ρυθμός. Για το μικρό αγώνα είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι 7 ώρες. Το όριο αποκλεισμού. Ο πρώτος θα κάνει, υπολογίζουμε, 3,5-4 ώρες. Η σταθμή ανεφοδιασμού είναι μόνο 7 για το μικρό αγώνα, αλλά για το μεγάλο, όπως θα δείτε, είναι 23 σταθμοί. Σε 4 από αυτούς τους σταθμούς υπάρχει κανονικό γεύμα. Δηλαδή, ο αθλητής σταματάει, τρώει μια μακαρονάδα στα γρήγορα και συνεχίζει. Πώς γίνεται αυτό? Με τα χρόνια συνηθίζεις. Σκεφτείτε πόσο καταναλώνει ένας μέσος άνθρωπος 2-2.500 θερμίδες την ημέρα όταν είναι στο σπίτι του. Όταν τρέχει ένα τέτοιο αγώνα, καταναλώνει 10.000 θερμίδες. Άρα, καταλαβαίνετε, πρέπει να τρως το τριπλό από ό,τι θα έτρωγες αν ήσουν σπίτι σου. Και όλα αυτά να κινείσαι. Εντάξει, δεν έχουν μεγάλη σημασία ίσως για εσάς. Απλά τα ανέφερα λίγο για να μπούμε στο κλίμα. Όπως προαναφέρθηκε, είναι πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα σε άσφαλτο 100 μίλια. Στο εξωτερικό είναι πολύ διάσημη σαν απόσταση. Και πώς ξεκίνησαν αυτά, να πούμε λίγο την ιστορία για να καταλάβετε. Ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει θεωρητικά, όπως λένε οι γιατροί, 32 χιλιόμετρα. Μέχρι εκεί είναι OK. Από τα 32 και πάνω, μπλοκάρει ο οργανισμός του, τρώει έναν τοίχο, όπως τον λέμε στην ορολογία των δρομέων. Άρα λοιπόν ο μαραθώνιος που είναι 42 χιλιόμετρα είναι η πρώτη υπέρβαση. Δηλαδή για να τρέξει κάποιος μαραθώνιο, και γι' αυτό έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό σαν αγώνισμα, και να πούμε ότι είναι και το μόνο αγώνισμα που έχει όνομα από μια περιοχή της Ελλάδος. Το ποδόσφαιρο λέγεται ποδόσφαιρο. Ο μαραθώνιος λέγεται μαραθώνιος, από το μαραθώνα στην Αθήνα. Λοιπόν, άρα η μία υπέρβαση είναι να τρέξει 42 χιλιόμετρα. Πόσο μεγαλύτερη υπέρβαση είναι το να τρέξει έναν υπερμαραθώνιο. Στην αρχαιότητα υπήρχαν οι ημεροδρόμοι. Παίρνανε το φάκελο και λέγανε πήγαινε το γράμμα. Ο πιο γνωστός ήταν ο Φιδιππίδης, που ίσως έχετε ακούσει. Τι έκανε? Έφυγε από την Αθήνα, πήγε στη Σπάρτη, ζήτησε βοήθεια. Έκανε μια μισή μέρα, τα γράφει ο Ηρόδοτος αυτά, έκανε μια μισή μέρα. Περίμενε μισή μέρα να συνεδριάσουν και ξαναέφυγε και έκανε άλλες 2 μέρες να γυρίσει. Σύνολο 4 μέρες πάνε έλα στη Σπάρτη. Είναι περίπου, σήμερα είναι 500 χιλιόμετρα. Τότε πηγαίνανε και από μονοπάτια, μπορεί να ήταν κάτι λιγότερο, να ήταν 350-400. Λοιπόν, άρα υπήρχε από την αρχαιότητα αυτός ο τρόπος μετακίνησης και κάποια στιγμή, κάπου στο 1800, άρχισαν να εμφανίζονται, όπως ξέρουμε, όλοι τα αυτοκίνητα. Και τότε οι αποστάσεις γινόταν πλέον με αυτοκίνητα οι μεγάλες και μπήκε ξανά στο μυαλό του ανθρώπου αυτό, γίνεται τελικά αυτό που γινόταν παλιά. Και τότε άρχισαν λοιπόν κάπου στο 1900 να γίνονται αυτοί οι αγώνες υπερμαραθώνοι, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι τελικά γίνεται από τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως είναι μια υπέρβαση και θα δούμε παρακάτω. Δύο πραγματάκια έτσι στα γρήγορα, τα μέρη που περνάμε είναι τα δυτικά Βαρδούσια. Οι ορειβάτες τα λένε Rumelian Alps. Γιατί τα λένε Rumelian Alps?
Γιατί είναι σαν τις Άλπεις. Είναι οι κορφές απέναντι από την Αρδοτίνα. Οι Αρδοτινοί τις βλέπουν κάθε μέρα. Είναι σούφλες μυτερές. Είναι η πιο δύσκολη κορφή στην Ελλάδα. Λέγεται Πλάκα Πυραμίδα. Είναι η μόνη κορφή στην Ελλάδα που θέλει να ρίξει να την ανεβεί. Είναι και στα δυτικά Βαρδούσια. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε από απέναντι, θα τη δουν οι αθλητές, γιατί τρέχουν σε άσφαλτο, δεν έχει σημασία. Από την Γιώνα που είναι το πέμπτο ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα, η λίμνη του Μόρνου. Η Ήτη είναι ένας από τους 10 εθνικούς δρυμούς που έχει η χώρα μας, το φημισμένο βουνό των Λουλουδιών και το καλύδρομο που είναι γνωστό για τις αιματικές του πηγές. Η ιστορία που έχουν στην Ήτη είναι η πυρά του Ηρακλέως. Τα πυρά του Ηρακλέως στα 1560 μέτρα υψόμετρο ήταν ο ψηλότερα χτισμένος ναός στην Ελλάδα, σήμερα δεν σώζεται κάτι. Ο δεύτερος ψηλότερος είναι κάτω στη Μεσσηνία, σύνορα Μεσσηνίας Ηλίας, είναι του Επικούριου Απόλλωνα. Και έχουμε και στους πρόποδες του βουνού την αρχαία Τραχίνα. Η αρχαία Τραχίνα δεν υπήρχε στην αρχαιότητα η πόλη της Λαμίας, υπήρχε η Τραχίνα, εξού και ο δρομικός σύλλογος στη Λαμία που λέγεται Τραχίνα. Εκεί λοιπόν, από εκεί ήταν και η Διάνυρα, η γυναίκα του Ηρακλή κτλ. Είναι μεγάλη ιστορία και στην Ήτη. Και δίπλα είναι το καλύδρομο που έχουμε τις Θερμοπύλες και την Αλαμάνα. Ωραία, λοιπόν, τι είναι τα 100 μίλια. Εδώ βλέπετε σε έναν αγώνα στην Ελλάδα που υπάρχουν συμμετοχές διεθνείς. Είναι η North Face, την ξέρετε την εταιρεία, είναι ο διευθυντής της, ο διευθυντής στην Ευρώπη. Έχει έρθει στην Ελλάδα να τρέξει αυτό το μεγάλο όνομα, να τρέξει έναν αγώνα. Λοιπόν, για να τρέξει μια τέτοια μεγάλη απόσταση χρειάζεσαι έμπνευση. Έμπνευση μπορεί να πάρεις από τους ήρωες που δώσανε μάχες και αγωνιστήκανε. Τα χιλιόμετρα όμως είναι ατελείωτα και κάθε φορά που κουράζεσαι πρέπει να βρίσκεις άλλους τρόπους έμπνευσης. Είναι ένα αστείο μεταξύ των δρομέων. Αν σε έναν αγώνα ούλτρα κάποια στιγμή νιώσεις καλά, μην ανησυχείς, θα σου περάσει. Σε λίγο πάλι χάλια θα είσαι. Μετά έρχεται η νύχτα. Η νύχτα έρχεται η κούραση. Εδώ είναι ένας Γερμανός αθλητής. Βλέπετε από το πρόσωπό του, τρέχεις με το φακό κεφαλής, είναι σε ένα σταθμό, σε ένα χωριό. Βλέπετε από το πρόσωπό του την κούραση και την ταλαιπωρία. Εδώ είναι δεύτερος κιόλας, κυνηγάει τον πρώτο. Οι πρώτοι κουράζονται πάρα πολύ γιατί κυνηγούνται για τις θέσεις. Οι τελευταίοι κουράζονται πάρα πολύ γιατί έχουν τις διπλάσιες ώρες από τους πρώτους. Τα τοπία. Τα τοπία είναι έμπνευση, δεν είναι μόνο ιστορία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον μεγαλύτερο υπερμαραθωνοδρόμο όλων των εποχών, το Γιάννη Κούρο, που έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ. Λοιπόν, και έχει γράψει βιβλία που περιγράφει από τι εμπνεότανε όταν πλέον το σώμα του είχε διαλυθεί. Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα είδος προπόνηση που να μπορεί να στηρίξει τον άνθρωπο μετά τα 150 χιλιόμετρα. Μετά καταραίει. Μετά πας με το μυαλό και την ψυχή. Εδώ είναι ένας τερματισμός, λοιπόν. Βλέπετε, είναι με τον Δάφνινο Στεφάνη, ο αθλητής που κέρδισε τον αγώνα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έρχεται η λύτρωση, αλλά ο πρώτος αθλητής είναι το ίδιο με τον τελευταίο. Δηλαδή, σε αυτού του είδους τους αγώνες, μετάλλιο παίρνει και ο τελευταίος το ίδιο που πήρε και ο πρώτος. Okay, γίνονται κάποιες έξτρα απονομές με κύπελα στους τρεις πρώτους, αλλά γενικά η αξία του πρώτου είναι ίδια με του τελευταίου. Γιατί σημασία έχει σε αυτούς τους αγώνες ο τερματισμός. Σε αγώνες μικρούς με ταχύτητα 5-10 χιλιόμετρα είναι άλλα τα πράγματα. Εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά και αυτό που μετράει είναι ο τερματισμός. Εγώ προσωπικά έχω εγκαταλείψει πάρα πολλούς αγώνες. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη η εγκατάλειψη, αλλά είναι και αυτοί μες στο παιχνίδι. Και αυτούς που εγκαταλείπουν, εγώ τους σέβομαι το ίδιο γιατί έχουν κάνει την προσπάθεια και απλά δεν άντεξαν. Αυτά ήταν που είχα να σας πω. Ήθελα λίγο να σας βάλω να δείτε πώς νιώθει ένας αθλητής. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει κάνει εξίσου μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι δεν θέλω να είμαι σε οργανωτικές επιτροπές. Θέλω να τρέχω έναν αγώνα. Μου είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ωραίο. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από όλους εμάς αλλά και από όλους εσάς που στηρίξατε. Θα έρθουν οι αθλητές. Ελπίζω να το απολαύσουν. Στο τέλος, πάντα με βρίζουν. Είναι πολύ δύσκολο. Απλά θα τελειώσω λέγοντας αυτό. Η Ελλάδα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή με έναν αγώνα, το Σπάρταθλο. Θεωρείται το παγκόσμιο πρωτάθλημα των μεγάλων αποστάσεων. Έρχονται όλοι οι καλοί αθλητές. Αυτοί που κερδίζουν είναι ήδη που έχουν κερδίσει και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη ιστορία με το Φιδιππίδη, okay, αλλά είναι στην Πελοπόννησο. Τώρα λοιπόν φέτος ερχόμαστε πλέον να βάλουμε και τη στερεά Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί υπάρχει αυτός ο αγώνας, ο πρώτος έτσι τόσο μεγάλος, πάνω από 150 χιλιόμετρα, που όπως είπα πριν για τον Κούρο, πάνω από τα 150 χιλιόμετρα θεωρείται υπερμαραθώνιος και γίνεται στερεά Ελλάδα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια, 5 ή 6 χρόνια Θωμά, είναι που κάνουμε τα ούλτρα τείχιο, τα οποία είναι σε αντίστοιχες αποστάσεις, 65, 165 και 250, σε μονοπάτια. Άρα έχουμε λοιπόν
και μεγάλους αγώνες που κυκλώνουν όλη τη στερεά σε μονοπάτια και μεγάλο πλέον αγώνα σε άσφαλτο. Άρα μπορούμε να εξάγουμε ένα πολύ ωραίο αθλητικό προϊόν σε όλο τον κόσμο. Θέλει λίγο δουλειά για να γίνει, δεν είναι απλά τα πράγματα για να γίνεις γνωστός στον εξωτερικό, στο εξωτερικό, αλλά ξέρουμε ήδη ότι οι ξένοι αθλητές, ειδικά οι υπερβόροι, οι Σκανδιναβοί κτλ., λατρεύουν την Ελλάδα και την ιστορία μας. Και σίγουρα ας γίνει φέτος με το καλό αγώνας. Του χρόνου πιστεύω θα έχουμε και ξένες συμμετοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρατήλα. Ο κύριος Σίμιτσακ θέλει να μας πει κάτι περισσότερο. Με συγχωρείτε που σας βαστάω 2 λεπτά. Δεν θυμήθηκα τίποτα άλλο περιμένοντας. Απλώς έχω μανία με το πρακτικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι για να έχουμε ένα πρακτικό αποτέλεσμα σήμερα, παίρνοντας το γεγονός ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι είσαστε όλοι μαζί, ότι υπάρχει κοινός στόχος, η προβολή αυτού του αγώνα στο εξωτερικό, για να βρει κόσμο από το εξωτερικό, ώστε να μπορεί μέσω αυτής της προσέλευσης να διαφημίσει την περιοχή και τα ιστορικά γεγονότα. Νομίζω αυτό είναι. Μία πρώτη ιδέα για να το συζητήσετε. Νομίζω ότι πρέπει, ξεκινώντας σεμνά από τον τωρινό, να το πλασάρουμε ώστε να αρχίσει να έχει επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να το πούμε ελληνικός αγώνας για την ελευθερία, διότι το ελληνικός έχει μεγάλο αντίκτυπο στο εξωτερικό, και μετά από κάτω μπορούμε να πούμε υπερμαραθώνιος Ρούμελη, η Ρούμελη. Όχι 100 μίλια, γιατί τα μίλια δεν είναι μέτρηση ελληνική, 162, όπως πολύ σωστά είπατε, 165 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ελληνικό. Τα μίλια χάνει λίγο τον ελληνικό του χαρακτήρα. Με συγχωρείτε που σας ζάλισα, αλλά ήθελα να το πω, δεν βαστιόμουν. Λοιπόν, χαιρετισμό μας έστειλαν ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, κύριος Δευτέρης Αυγενάκης, η πρόεδρος του ΕΟΤ, η κυρία Άντζελα Γκερέκου, και ο αντιδήμαρχος Γραβιάς, ο κύριος Γιάννης Μανανάς. Καλούμε όλους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα raceforliberty.gr, να δούνε πώς αναδεικνύει τον αγώνα και όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε στις ομιλίες μας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ξεναγηθείτε και να δείτε και οι αθλητές την εμπειρία που βιώνουν και που μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα και γράφονται πλέον. Οπότε ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πόσοι έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και πόσοι έχουν κάνει εγγραφή. Και βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς και αυτό μας γεμίζει πολύ αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκ μέρους των τριών συλλόγων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Επιτροπή Ελλάδα 2021 για την αιγίδα και τη χορηγία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για παροχή αιγίδας και χορηγίας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για την αιγίδα, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για παροχή αιγίδας και χορηγίας, το Δήμο Δωρίδας για αιγίδα και χορηγία, τον Δήμο Λαμιαίων για την αιγίδα και χορηγία, τους χορηγούς επικοινωνίας R3 και Star Κεντρικής Ελλάδας, τον διακεκριμένο οικαστικό μας κύριο Αλέκο Φασιανό, χορηγό του λογοτύπου, τη διεύθυνση του ΟΑΚΑ και το Δήμο Δωρίδας για την παραχώρηση του χώρου της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κλείσουμε με μια ομαδική φωτογραφία και ένα κοκτέιλ που θα σας προσφέρουμε εκ μέρους των διοργανωτών. Καλή σας νύχτα και ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχουμε στον αγώνα και καλά αποτελέσματα. Θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω.
Αγαπής μου είχες πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.